έξοδος από την κρίση στη δικαιοσύνη. Στην επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκει να συμβάλλει η ομάδα κρατών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, γνωστή ως Γκρέκο. Το κλιμάκιό της, που βρίσκεται από χθες στην Κύπρο για σειρά επαφών, πυροβολεί ολόκληρη την πολιτεία για τη μη εφαρμογή υποχρεωτικών συστάσεών της στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Γκρέκο αφήνει να νοηθεί πως δεν είναι ικανοποιημένη από τον κώδικα δεοντολογίας που εξέδωσε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο. This guide nor does it contain rules, instead is a set of core principles. We are not looking only for principles, we are looking for enforceable, detailed code of conduct. Σε διάσκεψη τύπου, ο πρόεδρος της Γκρέκο επανέλαβε πως δεν εφαρμόστηκε καμία από τις 4 υποχρεωτικές συστάσεις της ομάδας κρατών για τη δικαιοσύνη. Η Γκρέκο θέτει χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή όλων των συστάσεών της για τη δικαιοσύνη. Ερωτηθείς για τις καταγγελίες του δικηγόρου Νικουκληρίδη για οικογενειοκρατία στη δικαιοσύνη, ο πρόεδρος της Γκρέκο ανέφερε πως η ομάδα κρατών δεν είναι ανακριτική για να τις διερευνήσει. Θα πρέπει όμως, πρόσθεσε, να ληφθούν υπόψη για επίσπευση των αλλαγών. Η Γκρέκο επισημαίνει πως ούτε οι συστάσεις της για τους βουλευτές έχουν υιοθετηθεί πλήρως. We issued 8 recommendations that relate to members of parliament, and these 8 recommendations, as we speak so far, have not yet been fully implemented, some partly and some not at all. Το κλιμάκιο της Γκρέκο είχε συναντήσει στο πρωί με το Ανώτατο Δικαστήριο και ακολούθως με την Ένωση Δικαστών. Χθες, πέραν τη συμμετοχή του σε συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, το κλιμάκιο είχε συναντήσει με τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ιωνάς Νικολάου, αναφέρει πως η κυβέρνηση λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Γκρέκο. Το πρόβλημα της διαφθοράς είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αναγνωρίστηκε από όλους, γι' αυτό επιβάλλεται να υπάρξει συνεργασία, ώστε τα νομοσχέδια και άλλα μέτρα να προωθηθούν και να εφαρμοστούν στην πράξη. Ο Υπουργός αναφέρει ότι το κλιμάκιο της Γκρέκο εξέφρασε ικανοποίηση για τις ενέργειες τις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση. Ούτε φιλίες 450 ετών δεν θα σταθούν εμπόδιο στο